Επιστρέφουμε το δεύτερο καλεσμένο τη βραδιά. Είναι ο κύριο Θάνο Πλεύρη, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην 1 Αθηνών, τον οποίο και καλώ ορίζουμε. Καλησπέρα σα. Τελική ευθεία. Εσεί τι υπουργό θα γίνετε. <συσχεδιά> εγώ, ως προ τον είμαι δικηγόρο και εργάζομαι <συσχεδιά> στο γραφείο μου. Από εκεί και πέρα, φιλοδοξούμε να είμαστε και βουλευτέ. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτέ <συσχεδιά> τι φιλοδοξίε. Κύριε Πλεύρη, επειδή διαβάζουμε στι εφημερίδε, ακούμε από διάφορου φίλου ότι ο πρόεδρο σα έχει ετοιμάσει την κυβέρνηση, έχει ενημερώσει κιόλα που θα κάνει υπουργού. Γι' αυτό ρωτάω. Αν έχουμε έναν υπουργό εδώ μαζί μα, <χει> να έχετε μια άλλη αντιμετώπιση. <χει> Κοιτάξτε, <χει> αλλιώς καταλαβαίνετε. Ο, ο πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται για τη μεθοδικότητά του. <χει> και το πρώτο που τον ενδιαφέρει είναι με χαμηλού τόνου να κερδίσουμε και αν καταφέρουμε να πάρουμε και αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα, το τι έχει στο μυαλό του θα το μάθει ο καθένα με το καλό, αν έχουμε κερδίσει από τη Δευτέρα και αναλόγω με του σχετισμού που έχουν σχηματιστεί η αυτοδυναμία που λέτε είναι ε, κάτι το οποίο δεν το βλέπετε και λέτε εάν και εφόσον ή είναι κάτι το οποίο το θεωρείτε δεδομένο και απλώς κρατάτε χαμηλά την μπάλα που λέμε και εμείς Άκου, οι α, Αυτό που πρέπει να ξέρουν, όχι, όχι, αυτό που ξέρουν, πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές είναι ότι η αυτοδυναμία δεν εξαρτάται από τη διαφορά των κομμάτων. Η αυτοδυναμία εξαρτάται από το πόσο ψηλά είναι το κόμμα και αντιστοίχως πόσα κόμματα υπάρχουν στη Βουλή. Μάλιστα. Και εμεις ακου αυτο πρεπει να ξερουν οχι οχι αυτο που πρεπει να ξερουν οι τηλεθεατες ειναι οτι υπάρχει και αντιστοιχως ποσα κομματα υπαρχουν στη βουλη επί Mm -hmm. Εμεί θέτουμε τον κίνδυνο ότι μια επιτακομματική βουλή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο στην αυτοδυναμία και τη στιγμή που το κοινάλ δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θέσει και τι προθέσει του υπάρχει ένα κίνδυνο να βρεθούμε Έχισε σε νέα καθαρίζει. κάλπη με απλή αναλογική. Ποια είναι η αποψή σα, αν θέλετε να... να, τη μοιραστείτε μαζί μα για τον λοιπόν, Κυριακό όχι Βελόπουλο. Μαζί σα, φαντάζομαι. <laughs> 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 όλο τον κόσμο <laughs> μα βλέπει. Μαζί <λέτε>, μα, ναι, <laughs> είναι αυτό. <laughs> ίσως, <laughs> <σχελύτερη> <laughs> με ένα <στους> διαμεσολαβητικό <laughs> ρόλο. Για τον Εμε Κυριακό, Εμε κυριακό στους στους Βελόπουλο. Εγώ θα σα πω γιατί Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή και απευθύνομαι κυρίω σε ψηφοφόρου που θα πάνε να ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή είτε τον Κυριακό Βελόπουλο και ενδεχομένω να βρίσκονται κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Ότι ψήφο σε αυτά τα κομμάτα πέρα από μια ιδεολογική απέχθεια που μπορεί να δημιουργεί η Χρυσή Αυγή ή αν θέλετε και τέλος πάντων μια ασοβαρότητα που μπορεί να δημιουργεί ο λόγος του φίλου μου κατά τα άλλα Κυριάκου ε, δημιουργεί ένα πρόβλημα του Κυριάκου Βελόπουλου, Βελόπουλου, μην, α, του μην, Κυριακού μην Βελόπουλου. αφήνετε κενά Να μην, να μην δημιουργούνται παρερμηνίες του Κυριάκου του Βελόπουλου Στον. θεωρώ ότι οποιαδήποτε ψήφο σε αυτά τα κόμματα ουσιαστικά είναι οξυγόνο για το ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο, διότι δημιουργεί ένα πρόβλημα στο να έχει η Νέα Δημοκρατία μια αυτοδυναμία, να μπορέσει να κυβερνήσει και αυτή η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία έχει την εξή δυνατότητα: να έχει περιφέρειες που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, δήμου μεγάλου που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και μια κυβέρνηση χωρί κάλπες μπροστά και χωρί πρόεδρο τη Δημοκρατία. Είναι μεγάλη ευκαιρία και πρέπει να σκεφτούν οι ψηφοφόροι που βρίσκονται στο ενδιάμεσο για το αν θα πάνε σε αυτά τα κόμματα ότι η ψήφο εκεί Πέρα από τα άλλα τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά που λέμε, στην πραγματικότητα είναι η ψήφο που χαροποιεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Και κατά την άποψή μου, η επαναφορά του θέματο του, του δίθεν ξεπουλήματο τη Μακεδονία από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν έγινε ποτέ γιατί υπήρξε το Βουκουρέστι, το αναπαραγάγει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να δώσει ένα μαξιλαράκι στον λόγο τον ε, 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 ελαφρώς μη βάσιμο του Κυριάκου του Βελόπουλου. Να σα κάνω μια ερώτηση όμω στην οποία εγώ. Θα σας την κάνω γιατί ξέρω ότι σχόλια θα γραφτούν από όσους μας βλέπουν, από κάποιους, όχι... Εσείς έχετε μία εγκύτητα, είχατε στο παρελθόν, με το χώρο που ανήκε και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Χρησιμοποιείτε και η δική σας υποψηφιότητα και άλλων προσώπων από τη Νέα Δημοκρατία και παλιές σας δηλώσεις... Ε, για να χαρακτηριστεί ε, αντιπολιτευτικά στη Νέα Δημοκρατία και για να χαρακτηριστεί το κόμμα ακροδεξιό. Βέβαιος. Θέλετε να απαντήσετε. Βεβαίω, και, και απάντω ευθύως. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι ο καθένας έχει μια διαδρομή. Εγώ δεν <σχ> έχω κρύψει ποτέ ότι είμαι ένα πολιτικός δεξιός και θεωρώ ότι διαχρονικά μπορεί να δει ο καθένα τον λόγο μου και να κρίνει ότι έχω μία συνέπεια στι θέσει τη δεξιά και κατά την άποψή μου, πολύ μακριά από χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζει ο κ. Σοβελόπουλο και σε θέμα ύφου mm. και σε θέμα απόψεων. Από εκεί και δεν πέρα. Δεν επιχείρησα να σα ταυτίσω. Από, από εκεί πέρα όμω, θέλω να είμαι σαν... ευθύ. Υπήρξαν και δηλώσει μου οι οποίε ήταν λαθασμένε. Και έχω αναφερθεί και άλλε φορέ σε δηλώσει οι οποίε έχω κάνει. Ε, παραμένω να είμαι οπαδός μιας σκληρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχω κάνει δηλώσεις οι οποίες απέχουν πολύ και σε θέματα που έχουν κάνει με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ήταν δηλώσεις που σε ανύποπτη φάση τις είχα ανακαλέσει. Είναι κάποιες δηλώσεις τις οποίες επαναφέρουν. Mm. Πριν πάω στην Δημοκρατία ακόμα, θεωρώ ότι στη διαδρομή του ένας άνθρωπος 10-12 χρόνια και αλλάζει απόψεις και αν θέλετε εγώ είχα και μια περιπέτεια που με έκανε να δω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Η ουσία στη βάση είναι ότι οι θέσει μου αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα ταυτισμένε με τις θέσει που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία. Εκφράζω ενδεχομένω μια δεξιά τάση εκεί, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω καμία σχέση ούτε με τα χαρακτηριστικά. Τον Ανέλ, ούτε με τα χαρακτηριστικά του Κυριάκου του Βελόπουλου και πίστευα πάντοτε και στην ελεύθερη οικονομία. Πίστευα πάντοτε σε ένα, μια συντηρητική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά σε καμία περίπτωση σε ένα λαϊκίστικο λόγο που ουσιαστικά ε, έχει κάποια τσιτάτα που δεν έχουν αποτελέσματα. Π.χ. η καταγγελία τη συνθήκη των Πρεσπών. Αν καταγγελθεί αύριο το πρωί μονομερό η συνθήκη των Πρεσπών, στην πραγματικότητα είναι μια καταστροφή για την Ελλάδα, γιατί τότε θα έχουμε όλε τι συνέπειε τη συνθήκη των Πρεσπών, επειδή οι διεθνεί συνθήκε και οι διμερεί συνθήκε δεν καταγγέλλονται. Μονομερός και επιπλέον θα βρεθούμε και σε πολύ δυσχωριστέστερη θέση. Ε. Αντιθέτω, συνετά να πάμε με βάση το διεθνέ δίκαιο και να άρουμε τι συνέπειε που έχει συνδίκη των Σεπερσπών αναφορικώ με την εθνότητα και τη γλώσσα, θεωρώ ότι έχουμε ρίσματα στο διεθνέ δίκαιο, αλλά αυτά δεν είναι κραβιά στην πλατεία, είναι σοβαρή διπλωματία. Θα παίξει ρόλο, πιστεύετε, αυτή η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, ε, η οποία βάζει στο ίδιο τσουβάλι. Την ακροδεξιά, τον Κυριακό Μητσοτάκη, εσά, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Βορύδη κλπ. Έχει έρισμα, έχει ακροατήριο. Θεωρώ ότι γενικώ η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει αντιπαρατεθώμενα στρατόπεδα πέτυχε σε ευρωεκλογέ. Από τη μία πλευρά έχουμε τον Κυριακό Μητσοτάκη που έρχεται και λέει να πάμε να πείσουμε του ανθρώπου που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη έχουμε τον Τσίπρα, ο οποίο αναφέρεται σε κοινωνική πλειοψηφία και σε elite. Ε, κακά τα ψέματα. Μετά από δέκα χρόνια διχασμού τη ελληνική κοινωνία, θεωρώ ότι πλέον ο ελληνικό λαό έχει κουραστεί και θέλει να πάμε στην επόμενη μέρα. Είμαστε όλοι μαζί, με διαφορετικέ αντιλήψει και απόψει, αλλά δεν είμαστε πια διαφορετικά στρατόπεδα. Ούτε έτσι εμεί αντιμετωπίζουμε του οπάδου του ΣΥΡΙΖΑ του αντιμετωπίζουμε ω ανθρώπου που θέλουμε να του πείσουμε. Και μάλιστα βλέπετε ότι έγινε διανομή του προγράμματο ακόμα και σε έντυπα τα οποία βρίσκονται φύλλα προ κοινά στην αριστερά. Και φίλιο. Ναι, για να μην yeah, βλέπουμε yeah, το, το φίλιο. fake news, δηλαδή εμεί δηλαδή, Εμείς, δηλαδή, έχουμε... εμείς... δεν πιστεύουμε, με συγχωρείτε, δεν πιστεύουμε ότι ο ελληνικό λαό είναι ανόητο και δεν κατάλαβε τι ψήφισε. Αυτό που συχνά ακούμε να λένε δεν κατάλαβε το πρόγραμμά μα, λένε ο ΣΥΡΙΖΑ ο ελληνικό λαό. Εμεί θέλουμε να διαβάσουμε. Αυτό το πρόγραμμά μα δεν κατάλαβε τι κάναμε γι' αυτό. Ακόμα χειρότερο. Δεν καταλάβαμε πόσο καλύτερα περνάει. Δηλαδή ε, ναι, ναι. δεν βίωσε τι θετικέ συνέπειε για την ανόητη. Εμεί λέμε. Μην ακούτε τι σα λένε, διαβάστε αυτά που λέμε. Και δεν έχουμε μπάθε και διολεψίε. Λέμε, π.χ. υγεία, ένα κομμάτι, θα την ιδιωτικοποιήσετε. Τι λέμε, Άμα βρίσκουμε υπηρεσίε φθηνέ, από καλού ομίλου που υπάρχουν στην Ελλάδα, στη δευτεροβάθμια, σε κλινικέ και σε διαγνωστικά και μπορούμε να αγοράζουμε φθηνέ υπηρεσίε για τον ασφαλισμένο, θα εμείνουμε στα συστήματα του δημοσίου. Για ποιο λόγο. Δεν χάνεται καμία θέση εργασία, δεν χάνεται χώρο από το δημόσιο τομέα. Αντιθέτω, ανοίγονται καλύτερε, ποιοτικότερε υπηρεσίε και ενδεχομένω φθηνότερε για τον ιδιώτη. Αυτά τα ΣΔΙΤ λοιπόν μπορούν να πάνε σε όλα τα επίπεδα τη οικονομία. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Η πίτα είναι συγκεκριμένη. Όπω και να τη μοιράσει, θα υπάρχουν αδικίε. Ο μόνο τρόπο είναι αυτή η πίτα να αυξηθεί. Και θα αυξηθεί από ανθρώπου που θα θέλουν να έρθουν στη χώρα να βάλουν τα λεφτά του και να κερδίσουν. Γιατί οι επενδυτέ δεν πάνε για να χάσουν λεφτά. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον φιλοεπενδυτικό που σημαίνει σταθεροί φορολογικοί συντελεστέ, χαμηλή όσο το δυνατόν γίνεται, λίγη γραφειοκρατία και γρήγορη δικαιοσύνη. Κύριε Πλεύρη, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Εγώ σα ευχαριστώ να... πολύ. Εδώ, να σας ευχηθούμε. Και να σα πω απλώ για ναι, να τελειώσω. έκανα βόλτα σήμερα στο Βοτανικό και έχω πάρει φωτογραφίε πώ είναι σήμερα το γήπεδο που θα γινόταν και το εμπορικό κέντρο. Και λε, βρήκαμε κορμοράνου εκεί πέρα. Ναι, και βρήκαμε. αυτή τη στιγμή έχει ερημώσει μια βασική γειτονιά τη Αθήνα γιατί κάποιοι ανακάλυψαν κορμοράνου. Οι οποίοι κορμοράνοι τελικώ αμφιβάλλω από και αν μπορεί οποιοδήποτε έμβιο να υπάρξει. Πόσο μάλλον κορμοράνου. Ε, με αυτές τις ιδεολειψές φτάσαμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θάνος Πλεύρης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Τον ευχαριστούμε.